δεν έπρεπε να έρθει. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου επισκεφτήκαμε την Αθήνα μαζί με τον κύριο Θεμάνη, τον πρόεδρο του ΚΑΠΑ. Σκοπό μας ήταν να αποκριθούμε σε ένα ραντεβού που είχε χειριστεί με το Διεθνές Συμβούλιο Περαστικού Αθλητισμού. Είχε προηγηθεί η επίσκεψη του Ελληνικού Τμήματος, εδώ πέρα στο Δημαρχείο, και έγινε μια συζήτηση για την διοργάνωση από το Δήμο μας του Παγκοσμίου, να μην το πω πρωτάθλημα, τέλος πάντων, Παγκοσμίων Συναντήσεων Εραστευτικού Χάρτου. Βρεθήκαμε λοιπόν στην Αθήνα με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Επιτροπής από τη Μόσχα, όπου εκεί πέρα έγινε μία κουβέντα και μία καταρχήν συντομία για να αναλάβει η πόλη μας την διοργάνωση αγώνων από 21 ως 25 Ιουνίου. Διοργάνωση αγώνων με ερασιτέχνες και βετεράνους αθλητές, όχι επαγγελματίες. Γεγονός το οποίο θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό για την πόλη. Μπορεί σαν αθλητικό γεγονός να μην καταγράφεται κάπου στο επίσημο παλμαρέ, αλλά φανταστείτε ότι θα αναμένουμε ένα μεγάλο πολύ των ανθρώπων να επισκεφτεί την πόλη μας. Και πέρα από την άμεση ωφέλεια, περιμένουμε και την έμεση ωφέλεια, γιατί πραγματικά θεωρούμε ότι έχουμε πολλά πράγματα να τους δείξουμε γύρω από την πόλη μας και πιστεύουμε ότι θα είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές. Άρα λοιπόν, τις επόμενες μέρες περιμένουμε να γίνει ελληνική συνάντηση με το ελληνικό τμήμα της ΑΕΚΑΣ, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε την επίσημη ανακοίνωση. Διαλέξαμε εκείνες τις ημερομηνίες γιατί πέρα από τον άλλο, θα θυμίσω ότι υπάρχει και η έτοιμη πόλη στην Βέρεια, οι τόσο πετυχημένες αυτές τις πολιτιστικές εκδόσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι θα συνδυαστούν πάρα πολύ με το κομμάτι του αθλητικού και θα μπορούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι θα διανύουν στην πόλη μας για αυτές τις μέρες να απολαύσουμε και ένα πολιτιστικό παράδεισο. Το επόμενο θέμα στο οποίο θα αναφερθώ είναι η συνάντηση η οποία έγινε το Σάββατο με κλιμάκιο κυβερνητικό που είχε σαν σκοπό να ανακατευθούν απόψεις του Δήμου μας, όλων των Δήμων, όχι μόνο του Δήμου μας, όλων των Δήμων, της Αντιπεριφέρειας, όλων των παραγωγικών φορέων, του νομού, να ανακατευθούν λοιπόν προτάσεις εν ώψη του αναπτυξιακού συνεδρίου που θα γίνει τέλος του Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Τέθηκαν από εμάς διάφορα θέματα,
νέος νόμος για τους Ολυμπιακούς σταθμούς, την νομοθεσία για τα δέσποτα, η επιδότηση μείωσης δημοτικών τελών σε ευπαθείς ομάδες, ο νέος νόμος για τα δάση και τις δασικές εκτάσεις, θέματα αγροτικής ανάπτυξης του Δήμου μας, όπως η βοήθεια στην εκπόνηση μελετών και άγνωμες εξαμενές για την άρνηση, η αγροτική οδοφυΐα, η ονομασία προέλευσης αγροτικών προϊόντων και τα θέματα ηγέννη για τις μελέτες και την έλλειψη προσωπικού, και το θέμα των αποχαιρετεύσεων για τις κοινότητες κάτω από το 2000, που όπως έχουμε ξαναπεί, δεν χρηματοδοτούνται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Και το θέμα των παιδικών χαρών. Ζητήσαμε να αλλάξει το εθνικό πλαίσιο για να μην κλείνουν οι παιδικές χαρές σε πόσο είναι πιστοποιημένα όργανα. Και το θέμα αδειοδότησης των υψισταμένων κινητηρίων των παλιών. Και το θέμα του κολυμπητηρίου, για το οποίο όπως γνωρίζουμε χρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και έχει παντώσει εδώ και πολλά χρόνια λόγω έλλειψης χρημάτων. Και βεβαίως δεν θα μπορούσε να μιληθεί και το θέμα των παλαιών δικαστηρίων, όπως αναφέρθηκε στο κλιμάκι του, είναι το μεγάλο παράπονο του Δήμου, γιατί είναι ένας χώρος ο οποίος δεν χρησιμοποιείται, είναι ένας χώρος ο οποίος δημάζει, αλλά παρόλα αυτά δεν παραχωρείται στο Δήμο. Πρέπει να πιστεύουμε ότι γίναν κάποιοι παραπάνω άνθρωποι κοινωνοί αυτού του αιτήματός μας, και θέλω να πιστεύουμε ότι θα το δουν πιο σοβαρά και θα έχει θετική κατάρτιση στο θέμα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και της κουλούρας βέβαια, με συγγνώμη, το θέμα της αμάρτειας, όπως και το θέμα του νοσοκομείου, απλά αυτό υπόθηκε περισσότερο πισταμένος από άλλο πιο αρμόδιο. Ευχαριστώ. Για να στεγαστεί ένα, μία,
του χρυσή ένας από τους χώρους του να στεγάσει το Μουσείο Εκπαίδευσης που αυτή τη στιγμή είναι απομονωμένο στην Αθήνα και μπορεί να προκληθεί και να γίνει πόλος προσέλευσης και έλξης πολλών σχολείων και όχι μόνο σχολείων, γιατί είναι ένα πλούσιο μουσείο. Το ξέρω πολύ καλά από τότε που είχε αρχίσει και στην όταν τον. Κολλάει το μυαλό. Μετά κύριο Τσολάκη. Το δεύτερο που θέσαμε στο κλιμάκιο ήταν η ανάγκη άμεσου σχεδιασμού, προγραμματισμού, ανέγερσης σχολικού κτηρίου για το μουσικό λύκειο Βέρειας. Να ξεπεραστούν όλες τις περιπέτειες, να βρεθεί ο χώρος ή αυτός που είχε οριστεί ή κάποιος άλλος, με αρκοντήρια του Υπουργείου ή με ευρωπαϊκά προγράμματα, να το φροντίσει το Υπουργείο για να γίνει ένα πρότυπο σχολείο μουσικό κατάλληλο γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ειδικό σχολείο, γιατί είναι ειδικό το μουσικό σχολείο και στολίζει την πόλη και όλο το όνομα. Και ένα τρίτο που θέσαμε στο κλιμάκιο ήταν η διαφωνία μας με το μέγεθος του έργου εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στην πόλη, αναπτύσσοντας πολύ σύντομα τους λόγους για τους οποίους διαφωνούμε με το μέγεθος επαναλαμβάνω. Και όχι αυτό καθ' αυτό το έργο και την αναγκαιότητα να υπάρχουν ήπιες μορφές ενέργειας ακόμα και ανεμογεννήτριες. Αλλά το μέγεθος είναι πάρα πολύ μεγάλο, σε ένα βουνό που έχει ήδη δύο χιονοδρομικά κέντρα και ήταν φέτος ιδιαίτερα με τα χιόνια, παρότι ήταν λίγα το τελευταίο διάστημα, μεγάλη προσέλευση γύρω κόσμου. Αυτό ως πληροφορία, δεν θα κάνω άλλη οπαδέτηση, μόνο θα διαβάσω 4 ερωτήσεις σχετικά με το τελευταίο θέμα που θα καταθέσω γραπτά, να μου απαντήσουν οι αρμόδιοι. Έχουν σχέση με τις ανεμογεννήτριες. Και η πρώτη ερώτηση είναι, από πότε λειτουργούν οι πρώτες ανεμογεννήτριες στο Βέρνιο. Δεύτερη ερώτηση, ποια έλεγε τις λειτουργεί και τις εκμεταλλεύεται, αυτές οι πρώτες που στήθηκαν. Τρίτο, ποιο το ύψος της αποζημίωσης για τον Δήμο που προβλέπει η συμφωνία, τη λειτουργία τους. Και τέταρτο, από τότε που άρχισαν να λειτουργούν μέχρι σήμερα, τι ποσό έχει καταβληθεί στο Δήμο, δεν έτσι. Αυτές είναι ερωτήσεις, τις καταθέσω τα πρακτικά και όχι θα είχε να το απαντήσω. Ευχαριστώ και πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, να ξεκινήσω με ένα θέμα το οποίο απασχόλησε πρόσφατα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και αφορά το θέμα το οποίο νομίζω ότι είναι έξω από τα καθήκοντα της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου, το θέμα που αφορά την πορεία της ΠΑΕΒΕΡΙΑ και την επιστολογραφία η οποία έλαβε τώρα μεταξύ του συντάκτη, του ανώνυμου συντάκτη, γιατί δεν υπογράφω, δεν θέλω να είναι μέρος της ΠΑΕΒΕΡΙΑ, βέβαια συντάκτης δεν εμφανίζονται και την απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος. Βέβαια ένα θέμα το οποίο αυτή τη στιγμή ταραμίζει και την κοινωνία και υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό, είναι τι γίνεται με τις εγκαταστάσεις. Στις προηγούμενες συνεδριάσεις, με δύο συνεδριάσεις που ήταν, θυμάμαι καλά, κύριος Κορονάς έκανε μία έκθεση εδώ πέρα των ενεργειών που έχει κάνει, που έχει, στις οποίες έχει προβεί ο Δήμος Βέρειας, αναφορικά με το δημοτικό στάδιο. Το ζήτημα είναι ότι πέρα από τα μισθόδη υπάρχει το θέμα της χρήσης. Αυτή τη στιγμή, χωρίς να χρησιμοποιείται το γήπεδο, το δημοτικό στάδιο από την ομάδα, χωρίς ουσιαστικά να έχουμε μία ενεργή μίσθωση, διότι δεν υφίσταται χρήση του γηπέδου από την ΠΑΕΒΕΡΙΑ, αποκλείεται μεγάλη μερίδα πολιτών που είτε θέλουν να αθληθούν, είτε θέλουν, εν πάση περιπτώσει, να επισκέπτουν το δημοτικό στάδιο για επιχειρηματικούς λόγους ή οτιδήποτε άλλο, και στερούνται τις χρήσεις του συγκεκριμένου γηπέδου. Και θέλω να πληροφορηθώ ποιες είναι οι κινήσεις εκείνες που έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Δήμος Βέρειας, προκειμένου να εξασφαλίσει την πρόταση των δυνατών περισσότερων δημοτών στο συγκεκριμένο στάδιο. Ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο κύριε Δήμαρχε, το φαίνεται στην ημερήσια διάταξη και φαίνεται ότι το φαίνεται το πρόκειρο τρόπο, δηλαδή μετά από 4 χρόνια
λέτε ότι έχει προκύψει ως πιθανότερος καλύτερος χώρος αυτός που είναι μεταξύ Πατρίδος και Μέλης κλπ. Πριν όμως δεν υπάρχει μια διασταθμένη μελέτη και αποδεικνύει την προκυρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με, με το ίδιο να μείνουν άταρχοι συμπολίτες μας. Τα ξέρει ο κ. Παπαδόπουλος, τα έχω πληροφορηθεί και εγώ. Η δυνατότητα που μπορεί πλέον υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχει η δυνατότητα να φιλοξενηθεί ούτε ένας νεκρός, δηλαδή να ενταφιαστεί ούτε ένας νεκρός στα κινητήρια. Είναι, το πρόβλημα είναι μεγάλο και δεν έπρεπε να φτάσουμε στο παραπέντε προκειμένου να βάλουμε αυτό το ζήτημα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αντιλαμβάνεστε ότι από τον τρόπο τον οποίο έχει το συγκεκριμένο ζήτημα, φαίνεται ότι έχετε μια επιπολαιότητα στον τρόπο διαχείριση των ζητημάτων των ουσιαστικών ζητημάτων. Και ένα τρίτο, και τελειώνω, να είναι στον παρόλο, να πω ότι ακόμη και για τα οστεοφυλάκια υπάρχει ένα ζήτημα, δηλαδή ο κόσμος έχει ένα, νομίζω ότι είναι αντιληπτό το, η αγωνία, η αγωνία του κόσμου. Δηλαδή τους λέμε, ελάτε να πάρει τα οστά, δεν θα κάνει να πάρει στο σπιτί. Και ένα τρίτο αφορά τον... την περιοχή της Μπαρκούδας, για την οποία η Μπαρκούδα εντάσσεται, υποθέτω ότι εντάσσεται στον ευρύτερο τουριστικό σχεδιασμό της πόλης Βέλγιας, αλλά δεν στερήσε και καμιά ματιά εκεί πέρα, στα κυκλειδώματα στην περιοχή της Μπαρκούδας, που έχουν σαπίσει και έχουν πέσει στην περιοχή, έτσι ώστε να μην δούμε και κανένα παιδί να γίνεται θύμα αυτής της αμεψίας που δίνει. Ευχαριστώ. Κύριε Μοπλιάνο. Θα ήθελα να αναφερθώ και αξίζουν συγχαρητήρια στα πλαίσια των σχολικών δράσεων που αφορά τα σχολεία αυτόν τον μήνα, στους μαθητές, στους διευθυντές, στα σχολεία, στο, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια σχολεία ήταν, στον Αντιδήμαρχο Παιδείας κ. Σοφιανίδη που με την πολύτιμη εμπειρία του βοήθησε πάρα πολύ, ούτως ώστε να φανούνται στις δράσεις, ειδικά στη δράση που παρακολούθησα πώς θέλουμε την πόλη μας. Τα παιδιά ονειρεύονται πώς ζουν σε αυτή την πόλη και πώς την ονειρεύονται, πώς ονειρεύονται σε αυτή την πόλη που θέλουν να ζήσουν. Πραγματικά πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί από τα παιδιά μαθαίνουμε, είναι το αυριανό μέλλον και οι αυριανοί πολίτες. Δεύτερον, στο επαγγελματικό λύκειο, στον κύριο Παντή, που μαζί με την καθηγήτρια της κομματικής και μέσα από την τέχνη της κομματικής με την πλεξούδα που έχει σχέση με τα μαλλιά, είναι αφιερωμένο στο Σύλλογο Άλμα Ζωής και Φλόγα, που αφορά συλλόγους που ασχολούνται με νεοπλασίες στα παιδιά. Και τρίτον, στο ενιαίο ειδικό επαγγελματικό γυμνάσιο Λύκειο Βέλγιας, που απέσπασε το πρώτο βραβείο στο διαγωνισμό, στο Πανελλήνιο Σχολικό Διαγωνισμό British Council και του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Πραγματικά, αξίζουν συγχαρητήρια στον διευθυντή, στον Αγούρα, στον διευθυντή, γιατί συνεργαζόμαστε μέσω νοσοκομείου και τους έχουμε δώσει πάρα πολλά βοήθεια, τους έχουν παρχωρήσει καροτσάκι, εξεταστήριο και έχουν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Στον κύριο Παπαγεωργίου Κυριάκο, στις καθηγήτριες, στους μαθητές. Και μέσα από τα παιδιά αυτά του ειδικού σχολείου έχουν ίσες δυνατότητες, όπως έχουν και τα άλλα τα παιδιά, αρκεί να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες στο σχολείο και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να έχουν το αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Για το θέμα της περίπραξης εκεί στην Μπαρκούδα. Θυμάμαι είναι ένα χώρος, γιατί είχαμε κάνει αρκετά χρόνια εθελοντική δράση εκεί πέρα. Είχαμε επισημάνει το πρόβλημα και όντως είχαν αντικατασταθεί. Αυτό που γίνεται συνέχεια προφανώς είναι ότι είτε καταστήκεται, είτε κάποιοι τα σπάνε, κάποιοι τα παίρνουν για καυσόξυλα. Η λύση είναι αυτή. Να γίνουν κακεδάνια. Δεν θα έλεγαν. Να δει πώς το φαντάζομαι και πριν από αυτή τη στιγμή. Κατά καιρούς πολλές φορές θα έχουν πέσει χρήματα εκεί πέρα. Ας γίνει ένας προγραμματισμός, θα πούνε μεταλλικά να τελειώνει το ένα και το άλλο. Τώρα, επειδή ερωτήσεις θα κάνεις για να γίνουν λίγο να μαζεύουν τις υπόπερες ο κύριος Δημαρχός.
ό,τι αφορά τις επαφές που γίνονται με το πολιτικό κλιμάκιο. Με το θέμα των αδέσποτων, που έχουμε ακούσει πολλές φορές από την ένδυση, ότι όντως υπάρχουν συστήματα που καλώνουν στην νομοθεσία και αποτρέπουν μια ορθότερη διαχείριση από την πλευρά του Δήμου μας. Ακριβώς τι ζητάει, τι ζήτησε ο Δήμος, να αλλάξει την νομοθεσία και να γίνει από την ίδια κατάσταση. Δηλαδή, προφανώς κάποια πρόταση. Και με τη σημείωση ότι νομίζω πολύ πρόσφατα ψηφίστηκε νέο νομοσχέδιο για τα ζώα συντροφιά κλπ. Δεύτερον, για το θεσμικό πλαίσιο και το εκλογικό σύστημα τη αυτοδιοίκηση. Επίσης, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχουμε συζητήσει εδώ πέρα, καλό είναι να μας πει ο κ. Βιαζίδης ποιες ήταν οι στάσεις, ποιες ήταν οι απόψεις που εξέφρασε προς την κυβέρνηση. Για το θέμα του δικαστικού μεγάλου, γνωρίζετε καλά ότι προσωπικά αναφερθεί πάρα πολλές φορές σε αυτή την ιστορία. Ας ελπίσουμε τώρα με κυβερνητική παρέταση σε ανώτατο επίπεδο αυτό το κτίριο να ακολουθήσει τους πολίτες στο Δήμο μας, γιατί πέρα από τα διαδικαστικά είναι ένα κτίριο το οποίο ανήκει στον Δήμο κυριολεκτικά, δηλαδή ανήκει στην ιστορία του τόπου μας. Άρα πρέπει και πρακτικά να τελειώσει αυτή την ιστορία και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε για σκοπούς πολιτιστικούς, τουριστικούς και πράγματα. Και μια ερώτηση έχω να κάνω για το πάρκο της πλατείας Καρατάσου, το οποίο τα χρόνια πάλι περνούν. Είναι ένα ανοιχτό αρχαιολογικό σκάμα, παρατημένο. Ο δρόμος είναι στενός και άλλοι παρατηρούς ακριβόπλους εκεί που μένει στην γειτονιά και γνωρίζει την περιοχή, προβλήματα πολλά υπάρχουν με τα αυτοκίνητα. Τι θα γίνει, θα αναδειχθεί, θα γίνουν κάποιες εργασίες εκεί πέρα ή να προωθήσουμε κάποιον άλλο τρόπο ώστε να αποκτήσετε ένα πάρκο. Κύριε Πρόεδρε, εδώ και αρκετές ημέρες το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι εργασίες των αγρότων στα κτήματα, οι καλλιεργητικές φροντίδες γενικότερα, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κάποια προβλήματα στους αγροτικούς δρόμους. Οι αγροτικοί δρόμοι λογικά έχουν να συντηρηθούν και να επισκευαστούν από την περσινή χρονιά, τέτοια εποχή περίπου, και λόγω των τελευταίων τροχοπτώσεων έχει αυξηθεί το πρόβλημα με αποτέλεσμα να υπάρχουν μεγάλες λακούνες και οι αγρότες να μην μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους στα κτήματά τους. Ήθελα να ρωτήσω τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πότε θα αρχίσουν οι συντηρήσεις των αγροτικών δρόμων και να τονίσω μάλιστα ότι σε κάποιους αγροτικούς δρόμους και σε κάποιες τοπικές κοινότητες πιθανόν να χρειαστεί και ρήψη από χάλιβο για να καλυφθούν οι λακκούδες οι οποίες υπάρχουν και οι οποίες έχουν αρκετά μεγαλώσει. Η αναφορά μου αυτή, επειδή πέρυσι παρεξηγήθηκε από τον τότε αντιδήμαρχο, είναι καλοπροαίρετη και θέλω να την πάρει με την καλή έννοια να δούμε πότε και πώς θα προχωρήσουν οι εργασίες της των αγροτικών δρόμων που αφορούν τους αγρότες του Δήμου μας. Ένα δεύτερο θέμα απουσιάζει ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ, με τη σχέση με τη ΔΕΙΑ. Το 2014 έχει κατασκευαστεί μία γεώτρηση στην τοπική κοινότητα Φουλούρας. Η γεώτρηση αυτή η γεώτρηση αυτή που κατασκευάστηκε στον εγκατόπινο δίπλα στην τοπική κοινότητα Φουλούρας είχε ως σκοπό να μπορέσει να βοηθήσει και να υποστηρίξει το δίκτυο ίδρυσης της Φουλούρας, το οποίο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες παρουσίαζε κάποια προβλήματα. Δεν επαρκούσε γενικότερα. Αυτή η γεώτρηση έγινε από τον σύνδεσμο ίδρυσης, ο οποίος υπήρχε τότε, στην πορεία διαλύθηκε, έκανε κάποιο έργο και μπορούσε να βοηθήσει, αλλά λόγω καλλικράτη διαλύθηκε. Με αποτέλεσμα σήμερα να είναι εκτεθειμένη, δηλαδή να βρίσκεται στο στάδιο το οποίο έγινε τότε που κατασκευάστηκε. Να έγινε η σύνδεση, γίνεται η συμπλήρωση της ίδρυσης του νερού με τον υδατόπληγο, καλύπτεται
η κοινότητα της Κουλούνας, αλλά είναι εκτεθειμένη σε περίπτωση ζημιάς και βιοπραγίας. Δηλαδή, δεν έχει κατασκευαστεί αυτός ο οικίσκος, ο οποίος θα πρέπει να είναι πάνω από το τμήμα της γιώτησης που είναι πάνω από το έδαφος, με αποτέλεσμα να μπορείς να ανοίγεις, να το επισκέφτεσαι, να το συγκυρείς και τέλος πάντων να τελειώσει και το έργο. Γιατί στην ουσία, εάν δεν γίνει και αυτό, το οποίο έχω αναφέρει και άλλη φορά και προχωρητά, δεν φαίνεται να έχει τελειώσει. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή πιθανό να γίνει κάποια ζημιά και μετά να τρέχουμε να φτιάξουμε για κάτι το οποίο τέλος πάντων δεν πρέπει να το είχαμε κάνει πριν χρόνο. Αυτά έχω. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε, που έχει καταρκώσει
συνάδελφο για το ίδιο και το χαρακτήρα και όλα αυτά που σα ανέφερα. Και παρακαλώ όλοι οι συνάδελφοι να παρακολουθήσουν την εκδήλωση για να τιμήσουν τον συγκεκριμένο συνάδελφο, γιατί και πολίτε του νομιματίου. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κόμπερ. Εγώ θέλω να κάνω μία ενημέρωση, μία πρόσκληση εν ώψη της Παγκόσμιας ημέρας νερού που γιορτάζεται στις 22 Μαρτίου. Η Δημοτική Κοινότητα Βέλιας, η ΔΕΙΑ και η ΒΟΕΔΕΙΑ διοργανώνουν εκδήλωση για το νερό την Τετάρτη 21 Μαρτίου και ώρα 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Βέλιας. Με κεντρικό ομιλητή τον κύριο Καλογιάννη, δήμαρχο Λάρισας και αντιπρόεδρο της ΕΙΔΑ. Παράλληλα, στον ισόγειο χώρο του Δημαρχείου θα υπάρχει και μια διαδραστική μορφή της εκδήλωσης με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών, με εργασίες παιδιών του κέντρου Μέλινας και με φωτογραφικό υλικό της ομάδας αντίθεσης. Θα σταλούν προσκλήσεις και θα χαρούμε να παρευρεθείτε στην εκδήλωση αυτή. Ευχαριστώ. Ότι έπρεπε να μας ενημερώσετε για αυτό και λοιπά, φέρνουμε πραγματικά το θέμα
κλίμα απαιτηθούν και μελέτες και εγκρίσεις. Κανένας δεν μπορεί να προδιαγράψει τι θα γίνει. Αλλά γιατί πραγματικά πρέπει κάποια πράγματα να γίνουν οργανωμένα και με σειρά και αυτό για το θέμα να μην σύνοστα. Για να έρθει γνώσεις ότι θα μπορούσει. Όσον αφορά το θέμα που θίξατε για την Παρτούδα και έδειξε και ο κύριος Πατσίκας που αφορά τα κυκλώματα, το πρώτο κομμάτι που είναι από την κέφυρα μέχρι το κέντρο είναι σχεδόν κατεστραμμένο τα κυκλώματα του κύριου. Δεν έχουν σαφές τα κυκλώματα, όπως ο κύριος Πατσίκας, έχουν αλλαχθεί και τα προηγούμενα χρόνια. Είναι όμως παρατηρείται το φαινόμενο κάποιοι να τα ξυλώνουν και σιγά σιγά να τα παίρνουν. Δεν ξέρω αν θέλουν να τα χρησιμοποιούν είτε για καύσιμη ύλη είτε για περιφράσεις σε δημιουργικούς χώρους. Και έχουμε και βανδαλισμούς. Ο κ. Παπαδόπουλος που ξέρει καλύτερα έχει κληθεί και η αστυνομία. Νομίζω ότι έχουν συλληφθεί και κάποιοι. Γι' αυτό πήγα κάνει ένα βράδυ. Μέσα στο έργο της συντήρησης κοινοβουλίων χώρων περιλαμβάνουν την αντικατάσταση του πρώτου κύματος και κάποια συντήρηση στο δεύτερο κομμάτι, το οποίο δεν είναι τόσο κατεστραμμένο, με κλειδώματα ίδια μορφής, σιδερένια με κουβαστή ξύλο. Έχουμε έπειση επικοινωνία και έχουμε και την έγκριση του δασαρχείου, γιατί ο χώρος, όπως γνωρίζετε, είναι χώρος ιδιαίτερο φυσικό πάντως. Άρα, οτιδήποτε κάνουμε, πρέπει να έχουμε την έγκριση. Και στο έργο αυτό περιλαμβάνεται ένα κομμάτι όπου θα έχει την αλλαγή από το κοινό μάλλον. Να πάω στον κύριο Αγγελίνα, γιατί δεν θα το πρόεδρο σας αυτό, ότι συγκεκριμένται οι αυτοκίνητοι δρόμοι και τα δύο τραπέζια δουλεύουν. Δεν αρέσει και στην περιοχή της Μαγιδονίου και το άλλο στην περιοχή της Ζωβρά. Μην ξεχνάμε ότι η 1,5 μήνα τώρα καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπανε η κυρία στον κάμπο όπου τα εδάφη ξέρουμε πώς είναι να γίνουν συντηρήσεις. Επειδή μιλήσατε και για παρεξηγήσεις, από ό,τι θυμάμαι δεν ήταν τόσο παρεξηγήσεις. Μαζί σας όσο και με τον πρόεδρο της κοινότητός σας και αφορά κάτι στον προγραμματισμό. Ο Δήμος Βέλιας προγραμματίζει ανάλογα με τα αιτήματα κάποιων όπου υπάρχουν ανάγκες να πάνε πρώτα εκεί τα γκρέντια και μετά εκεί που δεν υπάρχουν ανάγκες. Παραδείγματος χάρη κάθε χρόνο στη Βαριά λόγω ιδιομορφίας του εδάφους πάμε κάθε τέλος χρονιάς. Μα αυτό θα σας πληροφορήσω ότι τουλάχιστον μέχρι τώρα την καινούργια χρονιά από τη Βουσούλα δεν έχω έτοιμα. Το βάζετε εσείς. Είναι ένας χαμός. Αλλά δεν το είπα για την κούλα. Δεν αμφιβάλλω γι' αυτό. Σας είπα ότι 1,5 μήνα τώρα όλοι βλέπετε τι έχουμε. Ξεχνάμε την ηλικία που σε άλλες περιοχές δημιουργήσατε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Πάντως τα πέντε δουλεύουν. Είναι εκεί. Να συμπληρώσω για την κουλότητα ότι πρέπει να τελειώσουν όμως οι εργασίες και μετά να φεύγουν. Αυτό ήθελα να υποκαλύψω για φέτος. Δηλαδή, τελειώνουμε σε μια τοπική κοινότητα και φεύγουμε. Εξυπακούεται ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε 2 μήνες γιατί με
Απρίλιο, τον Μάιο, τον Ιούνιο. Δεν γίνεται μέσα σε τρεις μήνες με το μεταβίου graded πολλές χρονιές ένα, όπως ξέρετε, να εξυπηρετήσουν όλους τους κοινούς. Δεν είναι σωστό. Άντε να πω στον κύριο Κουντήρη ότι αν θυμάμαι καλά, αυτό που αποφασίσαμε εδώ ήταν η έγκυση κυκλοφοριακής μελέτης. Δεν νομίζω ότι αποφασίσαμε κάτι άλλο που να είναι άμεσα εκτέλεστο. Πάντως να σας πω ότι στον προγραμματισμό της τεχνικής υπηρεσίας και στα έργα που προχωράμε, λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη αυτή τη μελέτη. Κύριε Κουντήρη, δεν θα το κάνουμε.
πρόσφατη. Ήταν για την κοινά. Δεν θα σου πει κανένα. Σε ένα τέτοιο θέμα νομίζω πρέπει όλοι να κλείνουν το στόμα με την καλή έννοια και να είμαστε σοβαροί απέναντι σε αυτό και η θέση. Εντάξει, για να νομίζουμε ότι κάτι έγινε. Το θέμα λοιπόν έχει ξανάρθει εδώ. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει ξανάρθει το θέμα. Έχει έρθει κάποιες φορές είπαμε ότι περιμένουμε σε ερωτήματα. Είδατε με ανταστούς κάποιες συνεργασίες άμεσα με το καλημέρα ξεκίνησε η διαδικασία. Είχε ήδη ξεκινήσει μια διερεύνηση γενικότερη και προσπαθούν να μην προχωρήσουν περαιτέρω το θέμα είναι τα τακτικά θέματα. Γιατί θα πούμε. Προχωρώντας λοιπόν να πω κάτι για το Στουρφλάκι και τη σημερινή κατάσταση και για το Στουρφλάκι ότι έχουν πάρθει εδώ αποφάσεις και έχουν πάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσεις ότι όπως ισχύει σε όλους τους δήμους της χώρας, παντού υπάρχουν τα δημοσιογραφικά δρόμενα όπου τα ποσοστά μετά από κάποια χρόνια και εξαιτίας του ότι δεν γίνεται σε έναν χώρο συγκεκριμένο να έχουμε το κασάκι μια ζωή και να το βλέπουμε, διότι δεν γίνεται, δεν χωράει. Εντάξει. Άρα λοιπόν είχε πάρθει ακόμη στο Δημοτικό Συμβουλίο και γι' αυτό αυτή τη στιγμή βλέπουμε υλοποιείται αυτή η απόφαση. Τα προ-75 ποστά σταδιακά θα ενταφιαστούν σε ένα τελείο τάφο, σαν χωνευτήριο, όπου εκεί θα υπάρχει και σεβασμός στην αντιμετώπιση του πράγματος, θα υπάρχει και αναφορά στο ψήγι είναι δικημόμενοι εκεί και τα λοιπά, όχι ονομαστικά, απλώς θα αναφέρει περίοδο χρονική όλο αυτού του πράγματος. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένα θέμα που έρχεται ξαφνικά σήμερα. Είναι θέματα τα οποία τα είδαμε με υπευθυνότητα όλο αυτό το διάστημα και θέλει λίγο η λογική που προϋπήρχε, η ανοχή που υπήρχε εξαιτίας της, πώς το λένε, εξαιτίας του χώρου που ήταν ικανός να καλύψει κάποια πράγματα, τα κάλυψε. Σήμερα που αρχίζουν και μειώνονται όλοι αυτοί οι χώροι οι ελεύθεροι μέσα στα κινητήρια, αρχίζει και σφίγγει ο κρυός. Δηλαδή ποιος είναι ο κρυός, είναι αυτό που μας οδηγεί πολλές φορές να ψάχνουμε και τον τελευταίο τάφο ώστε να μπορούμε να κάνουμε την ταφή. Όμως θα είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όλοι μας στο πώς συμπεριφερόμαστε στους πολίτες και τι τους λέμε να κάνουν από την άρνηση ή την υπόσχεση του έλα θα βρούμε τον τρόπο να μην κάνουμε την εκτροφή γιατί έτσι, γιατί αλλιώς, γιατί αλλιώτικα. Και έγιναν προσπάθειες και γίνονται οι οποίες όμως τώρα προσπρούν στην όλη διαδικασία και από τη διαδικασία των παραβάσεων, οι οποίες και αυτές έχουν σταματήσει, υπάρχουν κάποιες τακτοποιήσεις που έγιναν και πρέπει να γίνονται από εδώ και πέρα, δεν μπορούμε να αποκτούν παραβάσεις. Το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί, μην επαναλαμβάνεστε και μην επανέλθετε σε ένας πολίτης. Σε αυτό το θέμα. Αλλά λοιπόν υπάρχει υπευθυνότητα. Να είστε σίγουροι. Υπάρχει υπευθυνότητα και ευαισθησία σε αυτό το θέμα. Δεν είναι κακό το θέμα αυτό να χρησιμοποιείται για πολιτική για κάποιους λόγους που ο καθένας έχει επιβάλει. Τίποτα. Και άλλα δέστο. Και αυτό το θέμα πάρα πολλές φορές το έχουμε αναφέρει. Αναφερθήκαμε όταν ξεκίνησε η διαβούλευση στην αρχή του έτους, αναφερθήκαμε και εδώ σε προτάσεις του Υπουργείου. Δεν είναι σήμερα στο κυβερνητικό κλιμάκι που θες, το οποίο θα πει ο Δήμος θα διευκρινίσει κλπ. Έχουν γίνει προτάσεις της υπηρεσίας και του Δήμου και όλων των Δήμων έχουν καταθεθεί στο Υπουργείο στη διαβούλευση για το καινούριο νομοσχέδιο, όπου εκεί να σας πω και κάτι στον αέρα, η πρόταση που υπήρχε για τη δημιουργία πάρκων αδεσπότων, να το πούμε, γιατί να μπορούν να συγκεντρώνονται και να παραμένουν για ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα αυτού που ο νόμος σήμερα επιτρέπει, πάρθηκε πίσω στον αέρα, όπως κυκλοφόρησε έτσι και μαζεύτηκε. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη παρουσία των ζωοφυλικών, τα οποία έχουν και αυτά διαφορετικά αρατήρια, το ένα από άλλο, το ένα ξεκινάει από αλλού, το άλλο ξεκινάει από αλλού και όλοι προσπαθούν να καταλήξουν στο ίδιο αποτέλεσμα και δυστυχώς κάπου εκεί υπάρχει μια δυναμική των φιλοζωικών έναντι όλων των απλών πολιτών και όχι κατά ανάγκη αρνητική. Δεν είναι κατά ανάγκη η απόψη των φιλοζωικών, δεν είναι κατά ανάγκη κάτι που μας έχουν σε δύσκολη θέση κτλ. Πολλές φορές
εφαρμογή του νόμου και ο έλεγχος, ο οποίος πρόσφατα έβαλε την δημοτική αστυνομία στο παιχνίδι, πρόσφατα και πολύ, θα έλεγα πολύ φορά, έβαλε και την δημοτική αστυνομία στον έλεγχο κυρίως μέσα στις πόλεις. Να ξέρετε, τα αδέσποτα δεν κατέβηκαν από κάπου, κινούνται από δεσποζόμενα, κινήθηκαν από δεσποζόμενα, ξεκινήσαν από δεσποζόμενα. Ο Δήμος έτσι τα τελευταία χρόνια που κρατούνται στοιχεία επίσημα έχει κάνει πάρα πολλές μετακομιστηρώσεις. 600 το τελευταίο διάστημα, μέσα στην χρονιά περάσαν τους 200 και υπάρχουν και για δεύτερο πρόγραμμα εθελοντών, οι οποίοι είναι εθελοντές. Σε εμάς έρχονται ως εθελοντές. Στην χώρα που δεν ξέρω πώς ξεκινάνε. Εδώ σε εμάς έρχονται εθελοντικά και κάνουν δηλώσεις πάνω από τις δηλώσεις που κάνει ο μόνιμος πηδίατρος ή οι ειδικοί συνεργάτες του ΙΜΑΠ επί τόσα χρόνια. Εκεί φαίνεται ότι και οι ειδικοί συνεργάτες που είχαν και σήμερα υπάρχει πηδίατρος με τα μερίδια την οποία έχουμε να τα δείτε τις προτάσεις των φιλοσοφικών και τι ζητάνε στη διαβούλευση. Ζητάνε στους Δήμους να υπάρχουν και τα μερίδια στις προβλές διαχείρισης ατυπώτως με τόσο δημοτικά την ιατρία να υπάρχουν διαιτήματα καταφύγια και μερικά τα οποία ο Δήμος λέει θα κυβέρνει χρόνια. Και μάλιστα ένα από τους δύο του Δήμου που τα έχει αντιμετωπίσει αυτά. Θέλουμε να δείξουμε ξανά το παρελθόν. Άρα, και για τα δέσποτα και για τα εκκλητήρια, δουλεύουμε με πάρα πολύ σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Και οι προτάσεις μας προς το Υπουργείο, αλλά και η καθημερινή αντιμετώπιση είναι πάντα με βάση τον νόμο και με βάση αυτά που θα έπρεπε να λειτουργήσουν σε σχέση με την καλύτερη συμβίωση, το πούμε, των αντισπότων με τους πολίτες. Βέβαια αυτή τη στιγμή δεν οι πολίτες, αυτή τη στιγμή οι πολίτες πιέζονται πάρα πολύ από την κατάσταση, διότι η νομοθεσία δεν βοηθάει. Οι αλλαγές που προτείνουν όλοι οι Δήμοι και εμείς και οι άλλοι Δήμοι δεν τις ακούν τα νομοθέσεις και δεν διαφημίζεται το Υπουργείο πάντα για τους δικούς του λόγους αυτά που προτείνουν οι Δήμοι. Αν ό,τι πρότεινα η Δήμη είχε ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο, τα πράγματα θα πήγαν καλύτερα. Όμως υπεύθυνοι είμαστε εμείς, οι πολίτες, όχι αυτοί που τέλος πάντων που έχουν υποστεί κάποιο λάθος, κάποια επίθεση σκύλου κλπ. Αυτοί δεν μπορούν να νιώσουν. Νιώθουν πάρα πολύ άσχημα με αυτό. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι οι οποίοι είδατε κάποιον να ξεφορτώνει ένα δέσποτο και να το παρατάει στο κέντρο της πόλης σε ένα χωριό και δεν κάνανε τίποτα. Είδατε κάποιον να έχει στο σπίτι του αδέσποτο και να έχει πέντε κουτάκια, να τα έχει κάνει και στο ίντερνετ και να λέει τι ωραία τα κουταλάκια και τι ωραία που παίζω εδώ και να μην έχουμε κάνει τίποτα. Ο Δήμος κάνει τις καταγγελίες που πρέπει να ξέρετε στις ελληνικές αρχές και μάλιστα παρασκευή υπήρχε σύσκεψη εδώ στο Δήμο μεταξύ των ελληνικών φορέων, δηλαδή αστυνομίας, δασαρχείου και δημοτικής αστυνομίας και της κοινωνικής υπηρεσίας. Αλλά ξέρετε, εντάξει και τον Γενικό, αλλά στην Βέλγια δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Υπήρχε σύσκεψη λοιπόν των προγραμματοτρόφων, των βοοτρόφων και των κυνηγών, οι οποίοι και αυτοί από τη μεριά που συμμετέχουν στην παραγωγή των αντισπότων, άλλο σε μικρό τραγούδι σε μεγάλο βαθμό, και τη υπηρεσία μα και του κτηνιάτου, και που και τη δημοτική. Τα αποτελέσματα και με την οπτική μου, τα αποτελέσματα και του φίλου, τέλο πάντων έχουν την ελπίδα να φανούν άμεσα από τον έλεγχο που θα υπάρξει, διότι κάθε αντέσποτο πρέπει να δικάται, σε δεσποζόμενο πρέπει να δηλώνεται στο Δήμο, σε μεγάλο σοβαρό κόστο. Κάθε δεσποζόμενο πρέπει να συμβάλλεται με την υπάρξει σοβαρό πρόσωπο και δεν μόνο το πρόσωπο, και η υπευθυνότητά μας απέναντι και στα ζώα και στους πολίτες και στους δημότες. Εντάξει, αυτά τα λίγα που θα πω, πολλά είναι, αλλά είναι λίγα για το μεγάλο πρόβλημα. Για τα μεγάλα αυτά που φύγονται είναι λίγα. Και πρέπει μόνοι μας να αναρωτηθούμε τι έχουμε κάνει ο καθένας από εμάς για αυτά τα μεγάλα. Είναι άκρη τη συνειδητοποίηση για μένα, θεωρώ ότι όλο ο κόσμο, ο οποίο είναι εκλεγόμενο και
ή την αραβική απόσταση εφεκτήρου και αυτή την απόσταση εφεκτήρου εκτέλεσε την καταλήγη πληρωμή αυτή και την δεύτερη καταλήγη πληρωμή αφού η ΠΑΕ έχασε τέσσερα αναστολή. Άρα δηλαδή εμείς επειδή πραγματικά αγαπάμε την ομάδα της ΕΕ, δεν θα τα νικήσουμε σε επίπεδο καταλήγη πληρωμή επειδή ξέρουμε ότι το κύριο καταλήγη πληρωμή είναι ένα εκτελεσό τύπο μια δικαστική απόφαση που δεν έχουμε πει ο αντίδικο. Περιμέναμε να την εισηγήσουμε τώρα στην ουσία πριν κάτι ότι δεν θα το αυτό. Από εκεί πέρα όμως εμείς αγαπάμε και το Δήμο. Και ουδής από εμάς δεν μπορεί να μην αξιώσει τις δικαστικές αποφάσεις της όπερας του Δήμου. Θα έπρεπε οι κύριοι της ΠΑΕ, δηλαδή όπως είχαμε πει στο παρελθόν, να δείξουν μια τέτοια σπουδή, να μειωθούν καλά τα συμπολιτικά, να είναι εντάξει απέναντι στο Δήμο για να μην φτάσει ο Δήμος σε αυτή τη δύσκολη θέση να εισπράξει χρήματα. Ποιος θα σε κάνει τώρα, θα σε κάνει. Μα σε κάνει σε κάνει. Όχι, δεν απαντάω σε εσάς. Θέλω να πω δύο πράγματα γιατί θεωρώ ότι
συνάντηση για τις δημοσιογραφίες που είχε γίνει πριν από λίγο καιρό εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μικρό υλικό πάρκο στην Καστανιά που λειτουργεί εδώ και χρόνια και ένα δεύτερο επίσης μικρό υλικό πάρκο που είναι σε δοκιμαστική λειτουργία στην περιοχή του Ξεροβιβάδου. Η κουβέντα που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο την προηγούμενη φορά αφορούσε το μεγάλο υλικό πάρκο, αυτό για το οποίο φαντάζομαι ότι ρωτάει ο κ. Μπέκης, αυτό τον οποίο τον ανησυχεί και το οποίο τουλάχιστον ο σχεδιασμός του ήταν να γίνει στο γεωγραφικό έδαφος τριών δήμων. Περίας, Ναούσης και Πτολεμαΐδας. Άρα λοιπόν, εκείνο είναι το μεγάλο πάρκο, είναι στα σχέδια ακόμα, δεν έχει υλοποιηθεί, δεν ξέρουμε και αν θα υλοποιηθεί. Και βέβαια πραγματικά είναι μεγάλο στο μέγεθο, έτσι. Βεβαίως, δεν μπορεί κανείς να υπόθεσε αυτό. Αλλά την πορεία θα τη δούμε. Κύριε Ματσίνη, τι ζητήσαμε για τα δέσποτα. Ζητήσαμε να ψηφιστεί αυτό που δεν ψηφίστηκε με παρέμβαση των οπλικών. Αυτό δηλαδή το οποίο ανέφερε και ο Παπαδόπουλος. Γιατί πραγματικά υπήρξε σχέδιο νόμου το οποίο δεν ψηφίστηκε. Υπάρχει και πίσω. Εκλογικό σύστημα, για να απαντήσω και στον κύριο Κουτίδη ταυτόχρονα. Βεβαίως η κουβέντα θα αρχίσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αν και εφόσον αυτό γίνει σε διαβούλευση, φαντάζομαι θα γίνει σε διαβούλευση κάποια στιγμή, αν πραγματικά η πολιτεία θέλει τις απόψεις μας. Κάτι τέτοιο προφανώς δεν έχει γίνει, το ξέρετε όλοι σας. Και το μόνο που γνωρίζουμε όλοι μας είναι οι συνεχείς επικλήσεις του αρμόδιου υπουργού στα πλήρα λογική. Άρα λοιπόν αυτό είναι το μοναδικό στοιχείο το οποίο έχουμε και βάσει αυτό απαντούμε. Είπαμε λοιπόν στον εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού. Είπαμε ότι κατά την άποψή μας η απλή αναλογική παρότι είναι δικαιότερο εκλογικό σύστημα οδηγεί σε ακυβερνησία. Και βέβαια τόσο πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα όπως το δείχνει το συνεχό μας το Δήμο. Αν οι εκλογές του 2014 γινόταν με την απλή αναλογική. Και βέβαια αυτό που προτείναμε είναι ότι θα μπορούσε να υπάρξει ένα αναλογικότερο σύστημα. Για παράδειγμα, το 60% το οποίο παίρνει ο συνδυασμός ο οποίος κρατεί στη δεύτερη Κυριακή θα γίνει 50%. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτός ο οποίος θα νικητήσει τον εκλογό υποχρεωτικά θα πρέπει να συνεργαστεί με κάποιον. Άρα λοιπόν βάζει στην κουλτούρα της συνεργασίας. Βάζει στην κουλτούρα της συνεργασίας και μπορεί λοιπόν μετά από 5-10 χρόνια αυτή η κουλτούρα να έχει δουλέψει πραγματικά, να έχει θεσμός για την τοπική αυτοδιοίκηση και ενδεχομένως να μπορούσε να πάρει ένα σύστημα που μπορεί να είναι και απλά λογική. Δεν το ξέρω. Όχι όμως, στην παρούσα φάση. Αυτό είναι θέση δικιά σας ή είναι θέση της δημοτικής αρχής. Κύριε Μαρκούς, προφανώς. Δεν ζήτησα να αποφάσισα το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι, δεν προφανίσατε. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά την υποχρεωτική μελέτη, αγαπητέ κύριε Μουτήρη, μου φαίνεται δεν σας δείχνει η προσφυγή ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη για την γέφυρα και ψάχνει να βρείτε λοιπόν πεδίο για να κάνετε πολίτες. Να προσπαθείτε λοιπόν να βρείτε πραγματικά γεγονότα λοιπόν. Όταν θα